Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο κουτί της υπόθεσης, το οποίο αυτό είπαμε έχει κάποια εξτραδάκια μέσα. Αυτό το κουτί είναι το κουτί της Πανδώρας, το Pandora's Box, και έχει όλα τα δώρα από το Kickstarter, από την καμπάνια του Kickstarter, τα οποία είναι πάρα πολλά. Και είναι δώρα, όπως είπαμε. Τώρα εδώ το κουτί του πάνω κάτω είναι το ίδιο μετάλλο. Εντάξει, κάτω μας γράφει, ας πούμε, ότι μας γράφει κετάλλο, κλασικά το χρόνο που μπορεί να παίξει, 2 με 4 άτομα και 14 χρονών. Έχουμε 86 μινιατούρες έχει μέσα. Έχει 3 φορές όσο έχει το κόρ. Έχει 86 μήνες, 38 τουρπάκια, εντάξει, μας λέει τώρα ένα τιτάνο, 8 θεούς, 14 τέρατα, 15 ήρωες. Έχει και άλλους ήρωες, οπότε θα έχει και άλλες κάρτες λογικά μέσα. Ναι, 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 ναι. 38 τουρπάκια, 10 κόλεμς, λογικά τους κύωνες. Ναι, ναι. Έχουμε 10 κύωνες δηλαδή μέσα, 180 activation cards θα δούμε είναι αυτά, 22 divinity cards, 81 recruitment cards, 8 τουρπάκια κάρτες, 38 dashboards. Όσο είναι τα διαφορετικά είδη των μινιατούρων. Ένα dice bag, ένα Corinthian skeleton, tile of forcona. Να έχουμε και αυτό. Και μετά εντάξει, το δίπλα μας θα γράφει σε γαλλικά. Και όπως είπαμε, και εδώ μας θα γράφει σε γαλλικά. Αυτά νομίζω μπορούμε να πάμε να τα ανοίξουμε και αυτό σιγά σιγά. Αυτό είπαμε σκέτο, δεν είναι επιτραπέζιο. Και μπορείς να το πεις και expansion, ξέρω εγώ. Ναι, σαν μια γενική επέκταση. Νέες μινιατούρες, νέους ήρωες, νέα τέρατα, θεούς, ξέρω εγώ. Για να δούμε εδώ τι θεούς θα μας έχουν. Το κουτί του επίσης πάρα πολύ ωραία artwork έχει. Ω, έχουμε και τέτοιο εδώ. Πουγγί. Dice bag. Αυτό για να βάζει τα ζαριά. Ναι, ναι. Τι λες τώρα. Για να φυλάξουμε τα ζαριά. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Υφασμάτινο έτσι γαμάτο. Για να φυλάς μέσα τα ζάρια. Καλό αυτό, το βάλαμε σαν δωράκι ας πούμε. Τώρα να αφήσουμε από εδώ. Α, μέσα πώς θα έχει. Ω, βλέπω μέσα γήπες, γκρίφιν, μίφιν, πώς θα λέει. Τις κάρτες μια. Θα δούμε λίγο τις κάρτες, τι παίζουμε αυτές. Εδώ έχουμε, α, αυτά είναι τα γαλλικά, οπότε αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να τα ανοίξουμε και καθόλου. Ας μείνει έτσι, Mythic Battle της Πάνθεων. Εδώ... Η recruitment card ήταν κάτι έξτρα. Στην ουσία είναι όλες οι μινιατούρες, όλα τα είδη των μινιατουρών που υπάρχουν στο παιχνίδι και στα expansion, ώστε να μπορείς να κάνεις στρατολόγηση στην τύχη. Α. Αντί να στήσεις όλες τις μινιατούρες και να διαλέξεις, να στήσεις τις κάρτες, να κοιτάξεις τις κάρτες σου και να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Εδώ λογικά μας λέει τι κάνουν κιόλας οι recruitment cards. Είναι οι optional rules, είναι, αν θέλεις να βάλεις τον κανόνα του. Α, έχουμε εδώ. Ο recruitment card. Core box, Pandora's box. Α, μας λέει λογικά είναι τι όλα, έχει. Όλο το παιχνίδι, όλα τα expansion. Όλα τα expansion. Τώρα εδώ με τις κάρτες έχουμε, βλέπουμε τον Άρη. Η κάρτα του Άρη. Καλό. Αυτό τι έχουμε. Α, έχουμε την Αθηνά. Είναι μοναδικές κάρτες. Κάθε μία απεικονίζει διαφορετικό ήρωα, έτσι. Αυτές τις είχαμε και πριν. Όχι, αυτές είναι οι recruitment. Είναι μόνο για να κάνεις στρατολόγηση. Υπάρχει μόνο στο κουτί της Πανδώρας, δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Ο Ζεύς. Μόνο στο κουτί της Πανδώρας. Οπότε, άμα κάποιος δεν το έχει αυτό. Δεν έχει τις recruitment cards. Αλλάζει λίγο και τους κανόνες, ξέρω εγώ κάπως. Προσθέτει κάποιους ή αλλάζει κάποιους άλλους. Γι' αυτό και είναι optional, αν θέλεις δηλαδή τους εντάσεις. Η Artemis, η οποία Artemis την έχει καβλάκι. Πάρα πολύ ωραία η Artemis. Αυτή. Αυτές οι κάρτες τις έχουν μόνο αυτοί που πήρανε και το. Ποια είναι η Ήρα. Η Εκάτη. Η Εκάτη, α ναι, η Εκάτη μας το γράφει κιόλας. Με τρία πρόσωπα, τρομερή μινιατούρα. Ο Ήλιος. Έχουμε εδώ ο Ερμής. Τον Ερμή μας τον έχει και λίγο σαν Ρωμαίο έτσι. Στρατιώτη, ξέρω κάπως. Πάνε, έχει τον Πάνα. Ναι, βέβαια. Ίσως και από τις ομορφότερες μινιατούρες που υπάρχουν. Σοβα, ρε φίλε. Εδώ έχει πολύ πράγμα, ρε φίλε. Περσεφόνη, wow. Περσεφόνη, δυνατή φαίνεται και η Περσεφόνη. Πολύ όμορφη, ναι. Μπράβο το κορίτσι μας. Ήρα, να τη Ήρα. Την Ήρα δεν θα τη δούμε, βρίσκεται σε expansion. Α, Ήρα, τώρα δείχνει και τα. Ναι, όπως και ο Ήφαιστος. Δείχνει και τα expansion, έτσι, τις δείχνει όλες. Α, ο Ήφαιστος, αυτά όπως δεν τα έχουμε. Όχι, είναι στα expansion. Το Ποσειδώνα όπως... γιατί τον κάνει έτσι, μα. Ο Ποσειδώνα είναι τρομερή φιγουρά, τρομερή μινιατούρα, είναι σε expansion. Λίγο έτσι περίεργο τον κάνει. Εντάξει, σε φεύγει. Ω, για Αφροδίτη, για Αφροδίτη σε expansion. Όχι, την Αφροδίτη την έχουμε. Α, είδε ρε. Καβλάκι. Μετά έχουμε τον Άτλα. Α, ο Άτλα είναι ο τιτάνα μα. Ναι, ναι, βέβαια. Το Κρόνος Expansion, οπότε θα έρθει και Κάς Κρόνος. Οι υπόλοιποι 4 Τιτάνες που θα δείτε είναι το Expansion των Τιτάνων, είναι 5 συνολικά, έχουμε τον έναν, περιμένουμε τους 4. Oh yeah. Τι λες τώρα. Θυμάμαι αυτή που την παλεύαμε, σε ποιο, στο ποιο Age of Mythology, στο πρώτο παλεύαμε, στο... βασικά είχαμε τη Γεία, δεν την παλεύαμε, είχαμε τη Γεία και παλεύαμε στον Δόνα. Ο Εγκέλαδος. Ο Εγκέλαδος. Από εδώ πήρανε και το όνομα του σεισμού Εγκέλαδο, ο Τυφώνας. Ο Τυφώνας που είναι μακράν η μεγαλύτερη μινιατούρα του παιχνιδιού. Όταν έρθει δηλαδή. Θα έρθει και αυτή, ε. Ναι, βέβαια. Πιο μεγάλη από τον Άτλα, ξέρω για αυτά. Είναι η μεγαλύτερη. Έχουμε τον Ηρακλή, Αχιλέα, αυτές τις είδαμε και πριν πάνω κάτω. Ίδιες πρέπει να είναι. Το σχέδιο τους είναι ίδιο σε σχέση με αυτές που είδαμε πριν. Ο Οδυσσέας, εδώ η Αθαλάντη, η οποία Αθαλάντη είπαμε ότι έχει πάρα πολύ ωραίο στήσιμο. Τι
έχουμε εδώ. Αυτός, όπα, αυτόν δεν τον είχαμε πριν. Ο Αίγιστος, τον έχουμε στο κουτί της Πανδώρας. Είναι λίγο σαν όνος έτσι που τον έχουν. Έχουμε εδώ. Βελερεφόντης. Άιντε ρε, γεια σου ρε Βελερεφόντη. Βελερόφωνος τον έρει. Αυτός και κροπάς. Ναι, ο και κροπάς. Τι λες? Άμα τις δείξεις μία-μία όλες αυτές, θα πας πάρα πολύ. Όλες μοναδικές είναι. Όλες μοναδικές είναι. Αυτός είναι ο σκοπός σου. Είναι όλες οι μινιατούρες, όλα τα είδη, σε όλα τα expansion, σε όλα τα core, σε όλο το κουτί της Πανδώρας. Ο ρόλος είναι ακριβώς για να κάνεις εύκολη στρατολόγηση. Κύρκη και η Κύρκη, πάρα πολύ όμορφη. Τι έχουμε εδώ, η Ιχώ. Ιχώ, πώς την πεις αυτή. Ναι, ναι, Ιχώ. Αυτός. Ο Ευρύθιος. Ο Ευρύθιος. Ο Εύρυτος. Ο Έκτορας. Εντάξει. Η Ιπολίτη. Ιπολίτη, manager Water Woman, αγαπημένη. Ο Ίκαρος. Ο Ιάσονας, ο Ιάσονας τον έχει τούμπανο. Μάρσιας, αυτός α, σε σάτυρο στυλ. Σάτυρος, ναι, ναι. Για φάλλον τα έχουμε σε μινιατούρες τώρα. Όλα, όλα, όλα. Μηδία, Νατική Μηδία, ο Ορφέας, ο Σύσυφος. Σύσυφος. Λέγε Σύσυφος, αυτόν δεν τον ξέρω. Η Ανδρομέδα, ο Αντασός. Ο Αντέος. Ο Αντέος. Τον Αντέο. Αυτός εδώ. Ο Κορύφητος, Περίφητος. Περίφητος. Ο Θησέας. Α, έχουμε και τον Θησέα εδώ. Καλό αυτό. Βετεράνος Ηρακλής. Ναι, τι είναι αναβαθμισμένος Ηρακλής, όπως και ο βετεράνος Αχιλλέας. Βετεράνος Αχιλλέας, Χίρονας. Έχουμε εδώ Πέρσης. Περσέας. Περσέα, ναι, ο Περσέας. Κύρκη, α, Κύρκη σε πιο καβλάκι έκδοση. Σε διαφορετική έκδοση. Ο Αυτόλικος. Ο Αυτόλικος, για αυτόν δεν τον ξέρω. Ο Ευριστέας. Ο Ευριστέας. Εντάξει. Η Πανδώρα, ο. Και από αυτή η μινιατούρα. Ναι, βέβαια. Τι λες, Φυλάγα Μέμνονας. Ο Άτζαξ, Έιζαξ. Ο Έας δηλαδή. Ο Έας. Ο Έας. Ο Διονύδης. Πάρης, α, ο Πάρης. Ακρίας. Η Πενθεσίλια. Πενθεσίλια και αυτή. Αμαζόνα. Δηλαδή από Αμαζόνα. Δεν έχουμε. Ο Ραδάμανθης. Α, αυτά είναι στην άλλη στο μικρό. Αυτά θα το δούμε στο μικρό του expansion, ναι. Ο Έακας. Ο Έακας. Ο Ιδίπους. Ο Ιδίπουδας. Η Ίδρα, ο Κέρβερος, ο Μινόταυρος. Τι άλλο έχουμε, Μέδουσα, εντάξει. Η Αράχνη. Η Κάμπια. Κάμπια. Ο Δράκος της Κολχίδας. Περάσαμε στο πράσινο. Στα τέρατα τώρα. Ο Δράκος της Στίβας, η Έχιδνα. Η Έχιδνα, όπα, η Έχιδνα είναι και η μόστιχη. Όπως έχουμε τις κάρτες στο προηγούμενο. Η Γοργόνα, έτσι, οι Γραίες, οι τρεις Γραίες. Οι τρεις Γραίες, οι μοίρες ξέρω εγώ. Μινιατούρα σε μία βάση. Γραμμάτο, ο Γρίφ, ο Γρυφών. Ο Γρύπας, ο Γρύπας, ο Λυκάοντας. Ο Λυκάοντας. Ο Λιοντάρης Νεμέας, λογικό. Ο Ρίωνας. Φίνιξ, Φίνικας, Πίθωνας. Ο Τίτιος. Είναι όπως έχουμε τις κάρτες στατιστικά, έτσι. Μαζί με τη χάρη, εντάξει, σκύλα και χάρη. Τα χρώματα είναι όπως έχουμε τις κάρτες πολύ στατιστικά. Κανονικότατα, κανονικότατα. Και τον πολύθυμο τον έχει ιδιαίτερα. Δεν τον έχει, ας πούμε, ένα κλασικό κυκλοπά, έτσι. Όχι, έχουμε τον λίγο... έχει λίγο πιο τερατοποιημένο. Α, το... Ο Καλλιδόνια, ο κάπρος του Καλλιδόνια, της Καλλιδονίας. Ναι. Ο Λάβωνας, ο Γυριώνης, ο Ακαμάς. Ο Ακαμάς, τον Ακαμά. Ο Αϊτός του Καυκάσος, ο Προμηθέας. Ο Χιδιαμπούλα, ο Τάλος και αυτό από τους... Της Κολχίδας, ο Τάλος, ο Μίνος, ο Βασιλίσκος, η Χήμερα, έχουμε και Χήμερα. Χήμερα είναι ξεχωριστό, εξπάσαμε μόνο. Ιωνίσιαν Φόξ, ναι, είναι... Αλεπού, ξέρω. Η Αλεπού της Μεσσίας. Και Σφίγγα έχουμε. Η Σφίγγα είναι επίσης σε διαφορετικό βάση με τον Ιδίποδα, μόνοι τους. Ο Μαντίχωρας, Σέραλος Τάιφων. Το Κίτος, επίσης ξεχωριστή μινιατούρα μεγάλη, για θαλάσσιες μάχες. Το Κίτος, ναι, εντάξει, δεν παραπέμπει σε Κθούλου. Όχι. Αμαζόνες, Κένταυροι, αυτούς είδαμε και πριν. Φέρναλ Γόριος, Φέρναλ Χάουντς, Οπλίτες, Σπάρταν, Σπαρτιάτες. Όπα αυτή είναι καινούργια. Φέρναλ Άρτιλερι Μεν, εκτοξευτές δηλαδή. Εκτοξευτές ξέρω εγώ, είναι τίποτα. Άδη. Για να είναι και μακρινή σάτυρη. Το Ξώτε τους έχει έτσι. Το Ξώτε ναι, τους έχει περάσει και αρχαίους. Αργοναύτες, Μυρμιδόνες, Λάβα Γκόλεμς. Έχουμε και Γκόλεμς. Μεκάνικαλ Γόριος, οι Άρπιες. Και έχουμε εδώ οι Σιρήνες, τις Σιρήνες τις έχει περίεργες. Και Στιφαλίδες Όρνηθες. Πάρα πολύ ωραίες αυτές οι κάρτες. Το επόμενο πακέτο καρτών, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και μου φαίνεται πρέπει να το κόψουμε στη μέση, ας το κόψουμε κάπου εδώ. Αν και βλέπω το artwork τους είναι ίδιο. Έχουμε τον Άτλα. Αυτές είναι πιο πολλές. Γιατί πράγμα είναι? Αυτές είναι οι κάρτες ενεργοποίησης. Είναι αυτές που παίζονται στο παιχνίδι, τις κρατάς στα χέρια σου, τις τραβάς από τον deck σου. Απόλο, Άρτεμις. Ωραίες, εντάξει, έχουμε εδώ την Εκάτη. Ωραίες, αυτές εντάξει, το artwork είναι ίδιο με τις άλλες, από ό,τι βλέπω. Απλά ό,τι έχουμε εκεί πέρα είναι κάρτες ενεργοποίησης. Ναι, είναι αυτές που παίζονται στο παιχνίδι. Ωραίες, εντάξει, πιο μεγάλες. Εδώ έχουμε το Γκέκροπα. Γκέκροπας
Τι είναι και αυτός Γκόργον είναι έτσι. Ναι, μυθολογικά ήταν ένας μισός φίδι, μισός άνθρωπος. Την Κίρκη την έχουμε σε δυο τέτοιες στην μεταξύ. Έχουμε την Κίρκη και τη Μύδια, αν σε μπερδεύει αυτό. Ναι. Όχι, πρέπει να έχει πριν μια Κίρκη με τα γουρούνια. Ναι, σε υπάρχει δύο σε δύο artwork, ναι. Ωραίο, έχουμε εδώ. Εντάξει, στους καλές και αυτές αρκετές, η πολύ και ωραία. Καμιά έτσι που να αξίζει ο Ίκαρος Γαμάτος, η Άσονας. Έχουμε εδώ, η Μυδία και η Μυδία πάρα πολύ ωραία. Και αυτή φαίνεται πολύ όμορφη. Έχουμε αρκετές εδώ, Αράχνη, εντάξει. Βασιλίσκος, α όχι, αυτός δεν είναι Βασιλίσκος, σχολή ήταν Δράκον. Αυτός, ο Δράκος της Στίβας, αυτό δεν το ήξερα και αυτά. Α, έχει ένα, ωραία. Και έχουμε εδώ, όπα. Ασθένο, The Gorgon. Ισθενό. Ισθενό. Γοργόνα Ισθενό. Γοργόνα Ισθενό. Α, οι μοίρες που λέμε, οι τρεις μοίρες και ο Γρίφωνας, Γρίφωντας, πώς το λένε. Και ο Λύκος, πώς το λες. Λυκάοντας. Ο Λυκάοντας. Έχουμε και άλλες τόσες. Αυτές είναι πολλές γιατί έχει πολλές μέχρι 4 άτομα, πόσα λέει, έχει 5 βλέπουμε ακόμα. Το λιοντάρι της Νεμαίας, ο Ρίωνας, ο Φίνικας, ωραίος ο Φίνικας. Έχουμε εδώ Πίθωνας, ένα Πίθωνα, τίτιος, το οποίο αυτός είναι σαν γκόλεμ, ας πούμε, της γης, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Οι Αργοναύτες. Element της γης, ναι. Έχουμε εδώ γιγάντιες αράχνες. Έχουμε και κάποια ακόμα, έτσι, Hounds of Artemis, τα σκυλιά της Artemis. Ωραία. Συνοδεύουν τη θεά. Infernal, α, αυτοί που το ξεφτές, ας πούμε, οι Μυρμιδόνες. Και οι Μυρμιδόνες έχουμε τρουπάκια μέσα. Ναι, βέβαια. Σάτυροι, Προτοξώτες, αυτά. Αυτές είναι αυτές οι κάρτες, οι οποίες είναι αρκετές. Και έχουν πολύ ωραία άρθρο, γι' αυτό μείναμε λίγο παραπάνω σε αυτές. Ξεκινάμε τώρα να βλέπουμε κάποιες από τις μινιατούρες, οι οποίες είναι πολύ γαμάτες. Εδώ φαίνονται σαν να είναι όλες μεμονωμένες. Α, όχι ακριβώς μεμονωμένες. Τώρα ας πούμε... Αν ξέρεις τους λύκους και τα σκυλιά της Άρτεμις, όλες άλλες είναι μεμονωμένες. Ναι. Εδώ πρέπει να είναι ο Φίνικας. Mm-hmm. Ο οποίος Φίνικας... Αυτές οι μεγάλες είναι καλά σφαινομένες. Ας δούμε τον Γρίφοντα πρώτα. Το Γρυφόν, ας πούμε, το οποίο ο είναι πανέμορφο. Ο Γρύπας. Πανέμορφο. Αυτό είναι της δικιάς μας μυθολογίας. Ναι, βέβαια. Όλα αυτά είναι της δικιάς μας μυθολογίας. Υποτίθεται ότι έχει σώμα λιονταριού, κεφάλι αετού και φτερά πήγασου. Τον έχουν και πολύ έξω αυτόν οι Άγγλοι με τους υπότες, ξέρω ναι, πάνω ναι, και ναι, καλά. Ναι, γνωστός πολύ γνωστό μυθολογικό. Γκρίφιν, πώς το λέει, πάρα πολύ γαμάτη μινιατούρα, έτσι με τα φτερά του, πολύ ωραία λεπτομέρεια. Πάρα πολύ όμορφη μινιατούρα, όπως είναι τα πούπουλά του, έτσι πω, στα φτερά του. Okay. Εδώ έχουμε τον Φίνικα, ο οποίος αναγεννιέται από τις τάχτες του και αυτός, πολύ ωραία παρουσίαση. Πολύ ωραία μας τον έχουν παρουσιάσει και αυτόν. Γενικά, όπως είναι τα πούπουλά του, είναι και σαν φλόγες. Πολύ ωραίος. Δεν έχει απλά πούπουλα, εντάξει, και το κεφάλι του. Πάρα πολύ ωραίες μινιατούρες και μεγάλες. Εδώ ποιον έχουμε, Βελερεφόντης. Α, ο Βελερεφόντης πάνω στον πύρασο. Πω πω, και αυτή είναι πολύ ωραία μινιατούρα, ρε φίλε. Πάνω στον πύρασο, έτσι έστω. Τι λες τώρα, τι δουλειά κάτσαν και κάναν. Και έπεσε δουλειά και γενικά και μέσα στις μινιατούρες. Δεν σου λέει μέσα εδώ δεν φαίνεται και πολύ, ας το ξέρω εγώ. Ακόμα και μέσα εδώ έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Πανέμορφη. Εδώ έχουμε την κάμπια, η οποία εντάξει έχει σώμα σκορπιού, ας πούμε. Ακόμα και τα χέρια της είναι σαν δαγκάνες. Και κεφάλι μέδουσας. Και κεφάλι μέδουσας. Και αυτή η δικιά μας, στην ελληνική μυθολογία, κανονικά. Κανονικότατα. Την κάμπια. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Αυτή δεν την γνώριζα, ότι υπήρχε κάτι τέτοιο στη δικιά μας μυθολογία. Αλλά και αυτό. Ο Ορίων. Εδώ, ο Ορίωνας. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Τον απεικονίζει ως γίγαντα. Τον απεικονίζει ως γίγαντα, ναι, έχει και πιο μικρά κεφάλια έτσι εδώ. Τι λες, κοίτα εδώ λεπτομέρειες αυτή τη φιγούρα, ρε φίλε. Με τα πιο μικρά κεφάλια έτσι κάτω, ξέρω εγώ. Έχει πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Θηρίο. Και με μικροδουλειά και αυτός έχει κρεμασμένα πράγματα στη ζώνη, ξέρω εγώ και καλά. Τα σανδάλια τους αυτά, πάρα πολύ ωραίος. Όλες οι μινιατούρες είναι μία και μία. Εδώ έχουμε τον Λυκάοντα. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Εδώ πρέπει να ληχτά, έτσι είναι σε μια περίεργη στάση. Με κρεμασμένες νεκροκεφαλές. Συμβολοποιεί το μύθος στην ουσία του λυκάνθρωπου. Ωραίος. Και αυτό δικιά μας και αυτό που μας το πήραν στους λυκάνθρωπους. Η απεικόνηση είναι ποιητική αδεία του παιχνιδιού, αλλά το γενικό πλαίσιο ναι, είναι δικό μας. Μπράβο. Είμαστε τώρα η δικιά μας μυθολογία. Α, εδώ τι έχουμε, ο λύκος είναι αυτός, ξέρω. Ναι, εδώ έχουμε λύκους. Είναι άλλοι δύο, τρεις είναι σύνολος αυτοί. Α, έχουμε τρεις λύκους. Έχουμε τρεις λύκους.
και δύο λαγωνικά της Άρτεμις. Α, ναι. Άρτεμις Χάνος, όπως τα έλεγε. Πάρα πολύ ωραίος και ο Λύκος. Εντάξει, λίγο πιο μικρό σε σκέλη σε σχέση με τους άλλους. Και δεν το λαγωνικό. Το λαγωνικό της Άρτεμις. Πάρα πολύ ωραία μινιατούρα και αυτή. Έχει διαφορά στη σχέση δηλαδή με τα σκυλιά, με τα λαγωνικά της κόλασης που βλέπαμε πριν ή του κάτω κόσμου. Ναι, ναι, αυτά ακολουθούν την Άρτεμις. Αυτό φαίνεται πιο καλό, πιο γαμάτο σκυλί. Συνεχίζουμε τώρα στο κουτί. Έχουμε ένα τεράστιο κουτί το οποίο και αυτό θα έχει πολλές μινιατούρες από ό,τι βλέπω μέσα. Λοιπόν, εκεί, α δούμε εδώ μια τι παίζει. Έχει άλλο ένα πάκο κάρτες. Έχουμε ένα πάκο κάρτες, ο οποίος αυτός ο πάκος... Έχουμε δυο βασικά πάκους κάρτες ακόμα. Ο οποίος αυτός είναι για τους ομφαλούς. Η μία, αυτός που βλέπεις με το χρυσό χρώμα, είναι στην ουσία κάποια optional rules. Εδώ αυτές οι κάρτες, όπως είπαμε, είναι τώρα για τους ομφαλούς. Ξέρω εγώ. Ή divinity cards. Divinity cards. Είναι ένας προαιρετικός κανόνας που ανάλογα με τους ομφαλούς που κατέχεις κάθε στιγμή στο παιχνίδι. Σου δίνει έξτρα δυνάμεις ανάλογα με το Θεό που ελέγχεις. Αυτό που γράφει εδώ ξέρω εγώ. Ανάλογα με το Θεό που ελέγχεις. Καλό αυτό και σου δίνει αυτά. Η Άρτεμις παίρνει αυτά. Όλα αυτά είναι για τους θεούς. Γι' αυτό είναι και χρυσά. Έχουμε και την Περσεφόνη. Η Περσεφόνη μας λέει είναι ένα στην επίθεση, ξέρω εγώ. Έχουμε και τους Τιτάνες. Ναι, περιλαμβάνονται στους θεούς. Άτλας, Κρόνος, Τυφώνος, Εγκέλαδος και η Γαία. Βλέπετε ότι οι Τιτάνες έχουν no effect όταν έχεις δύο. Γιατί είναι πάρα πολύ δυνατοί. Είναι η Τούμπαν, οπότε θέλουν από τρία και πάνω. Πάρα πολύ ωραίες και αυτές οι κάρτες φαίνονται. Και εδώ έχουμε ακόμα ένα πάκο κάρτες, οι οποίες αυτές τι είναι, βλέπω στατιστικά και τέτοια μας έχει. Περιλαμβάνουν τα στατιστικά, επειδή ακριβώς τα troops δεν ανεβοκατεβαίνουν η δύναμή τους. Η δύναμή τους απεικονίζεται στον αριθμό των μινιατουρών που έχουν. Δεν χρειάζεται να έχεις κάρτα με stat clip. Έχεις αυτά και έχεις πάνω τα skills τους. Σπάρτη, αυτή η Σπάρτη τι είναι. Είναι η Σπαρτή. Σπαρτή. Αν θυμάσαι κάποτε στην Οδύσσια ότι ο Αίτης όταν του κλέψανε το χρυσό μαλοδέρας. Έσπηρε δόντια δράκου στο ναι, ναι, έδαφος και βγαίνανε πολεμιστές νεκροί. Αυτοί ακριβώς είναι οι Σπαρτοί. Εδώ είναι. Εξού και το όνομά τους. Σπαρμένοι. Έχουμε... Αυτές τις κάρτες νομίζω τις είδαμε και πριν. Τίποτα. Α, ναι, αυτές είναι γαλλικές. Είναι στη γαλλική έκδοση. Λάιονται ναι, με και αυτά. Ναι, οπότε δεν μας χρειάζεται αυτό άλλο. Τις είδαμε και πριν νομίζω. Πάμε να δούμε και μέσα τι μινιατούρες έχουμε έξτρα. Και είναι πολλές. Πάμε να ανοίξουμε και το δεύτερο κουτί μας. Το οποίο αυτό έχει μέσα άλλες τόσες μινιατούρες. Αρκετές. Παραπάνω κιόλας βασικά, ναι. Να έχει παραπάνω από όσο έχει το core game μας. Διπλάσεις. Διπλάσεις. Ω, φαίνονται και κύονες και αράχνες. Ναι ρε. Αυτό μάλιστα. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Τρία φύλλα. Δύο φύλλα. Είναι δύο προστατευμένα φύλλα, ναι. Είναι δύο προστατευμένα φύλλα. Ένα έτσι sneak peek από όλα μαζί. Βλέπουμε εδώ φαίνονται αρκετά. Και εδώ βλέπουμε διάφορα scale, πιο μικρά, πιο μεγάλα, ανάλογα με το τι είναι το καθένα. Α, έχουμε τους κύονες βασικά. Μπορώ να σου πω ότι έχω εντοπίσει ήδη το δωράκι από την επόμενη έκδοση του παιχνιδιού. Τον σκανδιναβό πολεμιστή που μας έχουν δώσει. Φαίνεται. Εδώ έχουμε ένα κύωνα. Αυτή είναι όπως είπαμε, δεν χρειάζεται να έχει τους άλλους χάρτινες, βάζεις αυτούς, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν χρειάζεται να φτιάξεις τους άλλους που είχαμε στο προηγούμενο. Ευνόησαν τα παιδιά και φτιάξανε και πλαστικούς κύωνες για να μην έχεις να συναρμολογήσεις τους άλλους χάρτινους. Πάρα πολύ όμορφη αυτή η κύωνες. Έχουμε εδώ μια αράχνη. Αυτή θεωρείται τρουπάκι. Ναι, ναι, είναι troops. Είναι 4 ή 5 αράχνες νομίζω. Θα μπορούσε να έχει, ξέρω εγώ, και πιο μικρό minions ακόμα πιο κάτω από τα troops. Αν μετά θα αλλάζει πολύ. Θα έχει άλλους κανόνες και τέτοια. Εδώ έχουμε. Την Άρτεμις. Εντάξει. Η Άρτεμις εδώ είναι όλα τα λεφτά. Έτοιμη για night clubbing με το φουστανάκι. Κοίτα εδώ φιγούρα. Και πάντα μπαίνει στο παιχνίδι με τα δύο λαγωνικά της. Και πάρα πολύ όμορφη, στιθάρες, στήσιμο, κολάρα, κοίτα εδώ. Τα παιδιά ευνόησαν, φτιάξαν ακόμα και αυτό εδώ. Μπράβο. Πάρα πολύ όμορφη και η Άρτεμις και όπως είπες μπαίνει με τα δυο λαγωνικά έτσι πάντα. Ναι, ναι, πάντα. Μπράβο το κορίτσι μας. Πάρα πολύ όμορφη. Και μεγάλη αυτή, επειδή είναι θεός, είναι πιο μεγάλη σχέση με τους άλλους. Η Περσεφόνη. Εδώ έχουμε την Περσεφόνη. Ου, και η Περσεφόνη πολύ ωραία. Ου, και αυτή πετάει εδώ πόδι. Ίσως το πιο όμορφο μωρό του παιχνιδιού. Λες, μα εμένα η Άρτεμις μ' άρεσε πιο πολύ. Η Άρτεμις βλέπεις και λίγο κολαράκια, φίλε. Πάρα πολύ. Ου, εντάξει, αυτή δείχνει από εδώ. Αυτή έχει εδώ ένα καλό άνοιγμα. Όλες γενικά, όλες τις γυναίκες τις έχουν κάνει με βυζάρες, έτσι. Έχουν φροντίσει να είναι καλή γραμμή. Έχουν φροντίσει να είναι καλή γραμμή, μπράβο. Φαντάζεσαι τώρα να έκανε την Περσεφόνη χοντρή. Αρχίζει σε Ελληνίδες θεέσεις, εντάξει, λογικό. Μαλλί, πολύ ωραία. Τι λες. Βασίλισσα του κάτω κόσμου. Βασίλισσα του κάτω κόσμου, Σύζυγος του Πλούτονα. Πανέμορφη και Περσεφόνη. Α, Πλούτονα δεν είδαμε. Θα βάλουμε και είναι ο Άδης. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Να, και αυτή ρε φίλε. Αυτή είναι Αφροδίτη. Νομίζω αυτή κέρδισε το βραβείο.
Νομίζω αυτή το κέρδισε το βράδυ, φίλε. Θα τη λέγαμε Καλύπηγος. Τι λες τώρα. Κοίτα εδώ. Μπράβο. Πανέμορφη. Μεταξύ Άρτεμις και Αφροδίτης νομίζω θα παιχνίδι το παιχνίδι. Αυτή βλέπουμε ακόμα πιο μπαμπάτσικο μωρό έτσι. Μπράβο. Με πιασήματα. Με πιασήματα, ναι. Αρχές, σελίδες, θες. Ας ξεφύγουμε λίγο από τις γυναίκες γιατί παράγει το κακό. Ας πιάσουμε λίγο τα τέρατα. Ξέρω εδώ έχουμε το λιοντάρι της Νεμαίας. Ακριβώς. Το οποίο και αυτό είναι μεγάλο. Αυτό θεωρείται τέρας τέρας, έτσι. Ναι, βέβαια. Έχουμε κάτω ένα σπαθί από τους στρατιώτες λογικά που πήγαιναν να τον νικήσουν και κανένας δεν μπορούσε. Έχει νεκροκεφαλές και βλέπουμε το μέγεθός του και καλά πόσο μικρές είναι οι νεκροκεφαλές σε κλίμακα σε σχέση με το λιοντάρι. Δηλαδή πόσο μέγεθος είχε το λιοντάρι και καλά. Για πάρα πολύ. Χρειάζεται του Ηρακλής για να, ναι, για να το κατεβάσει. Ναι. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το σπαθί έχει λίγο περίεργο σκέλ σε σχέση με τις νεκροκεφαλές. Δηλαδή πόσο μικρές είναι οι νεκροκεφαλές και πόσο είναι το σπαθί. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό έχει μια πάρα πολύ γαμάτη κίνηση. Εδώ έχουμε τον Κέκροπας. Ο Κέκροπας. Εδώ έχουμε τον Κέκροπα, ο οποίος όπως είπαμε ήταν μισός έτσι γοργόνα, ξέρω εγώ. Μισός φίδι, μισός άνθρωπος, θρυλικός βασιλιάς της Αθήνας. Ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Έχιδνα. Εδώ είναι η Έχιδνα. Ω, η Έχιδνα την έχει κάνει έτσι με μικρό σώμα, αλλά πόσο μεγάλο έχει κάνει εδώ. Έχει το κορμό, ξέρω εγώ, του φιδιού τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι γυμνόστιθη. Αχ, και αυτή με πλούσια προσόντα. Μπράβο το χωρίτσι. Και βγάζει φλόγες στο χέρια της. Α, ναι, βγάζει φλόγες. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Α, εδώ έχουμε τις τρεις μύρες. Είναι οι τρεις γραίες. Τρεις γραίες. Εγώ το έχω κολλήσει μύρες από το παιδικό του Ηρακλή. Αν θυμάστε το μυθολογικό είναι που είχαν ένα δόντι, ένα αυτή και ένα μάτι. Και ένα μάτι και έπρεπε να το εναλλάζουν μεταξύ τους. Αυτό. Το γυρνούσαν όλοι. Στο παιδικό του Ηρακλή, όντε το λέει. Στο παιδικό του είχε μύρες, έτσι. Οι μύρες τις είχε. Ο μύθος τους μπλέκεται. Είναι περίπου ο ίδιος. Άλλες είναι οι μύρες. Κανονικά είναι άλλες οι μύρες, ναι. Α, σόπαρε. Ναι, εδώ φαίνονται. Τώρα κρατάει καμιά το μάτι. Αυτή προς την ύπερ πρέπει να κρατάει το μάτι. Όπως και στο παιδικό του Ηρακλή της Disney που άλλαζαν το μάτι η μία με την άλλη. Εδώ τώρα ή φίδι είναι αυτό ή βασιλίσκος. Ο Πίθωνας. Ο Πίθωνας, αυτός είναι ο Πίθωνας. Μάλιστα, αυτός είναι ο Πίθωνας. Και αυτός πολύ μεγάλος, βαριά μια τώρα. Γιατί είναι γεμάτη, εντάξει, έχουμε όλο τον κορμό του φιδιού. Τα κεφάλια δεν είδες κάτω από το. Ναι, φίδι, και τα κεφάλια έτσι πόσο μικρά είναι, ακόμα και μέσα εδώ. Προνόησαν και κάναν δουλειά ακόμα και μέσα εδώ. Κοίτα εδώ, ρε φίλε. Ακόμα και εδώ μέσα έχει φαίνονται δηλαδή κεφάλια. Οι μινιατούρες αφού του επιτραπεζίου είναι απίστευτες. Εντάξει. Με τα φθαρσίματα του, ξέρω εγώ, έτσι καλά χτυπημένος. Πολλοί κόσμος προσπάθησε να τον νικήσει, αλλά μάλλον δεν κατάφερε, κατέληξε στο μάχη του. Εδώ έχουμε. Ο Ευρύθιος. Τον... Α, τον Ευρύθιο. Είναι. Κέρταυρος. Είναι ηρωάς. Είναι ήρωας. Του έχει του ήρωες. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αυτόν του έχει του ήρωες, γι' αυτό έχει και μια ελάχιστη διαφορά σε σχέση με τα άλλα. Τα άλλα ήταν τέρατα, ας πούμε, και θεοί. Πάρα πολύ όμορφη μια δουλειά και αυτό. Και αυτό βλέπουμε ότι ναι, είναι κέρταυρος. Και αυτός με νεκροκεφαλές διάφορες να κρέμονται, έτοιμος να πολεμήσει. Πάνω φοράει κρανίο από κατσίκα, ξέρω εγώ, ή από κρυάρι. Κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Συνεχίζουμε, αυτός παίζει να είναι ο Βασιλίσκος ή ο Δράκος. Αυτό δεν είναι ο Καλχιδόνιος Δράκος, ο Δράκος Κολχίδας. Ο Δράκος Κολχίδας. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Αυτός έχει και το στυλ έτσι εμείς και λίγο το τέρας του Λόχνες, σε αυτό που φαίνονταν το ζίγκζακ που κάνει. Αυτό θεωρείται τέρας. Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε ναι, γι' αυτό είναι και αυτό μία φιγούρα και είναι πιο μεγάλο σε σχέση με τα άλλα. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Στις πιο μικρές. Θα πάμε στις πιο μικρές, η οποία αυτή είναι η. Αυτή πρέπει να είναι η Μίδια ή η Κίρκη. Α. Μία από τις δύο. Μοιάζουν λίγο οι Μίδια. Α, η Κίρκη πρέπει να είναι. Η Μίδια πρέπει είναι, να έχει άλλα. Ναι, έτσι, είναι, κρατάει και τα. Θα δούμε βέβαια στην πορεία, αλλά αυτή μου φαίνεται σαν την Κίρκη. Και αυτή πάρα πολύ ωραία. Αυτή σε τι τη βάζει. Στα τέρατα. Στου ήρωε. Α, την Κίρκη την έχει σαν ήρωα. Ναι, βέβαια. Ωραία, πάρα πολύ όμορφη και η Κίρκη. Το ξέρω και τη είναι να μεταμορφώνει γουρούνια. Λογικά το έχει μεσικά σενάριο αυτό το οποίο τα ήσαν. Ναι, ναι, υπάρχει. Εδώ έχουμε την. Πώς είναι η Γοργό. Η Γοργό. Με την ονομασία Στενό η Γοργό. Στενό η Γοργό. Δεν καμιά άρπια τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Είναι φτερά... η μητέρα των. Μητέρα των άρπιων. Σοπαρέ. Είδατε ρε, μαθαίνετε και μυθολογία ρε. Οπα, από πίσω τι sneak peek είναι αυτό καλό εδώ. Μπράβο το κορίτσι. Πάρα πολύ όμορφη. Ωραία και αυτή λίγο περίεργη. Πω από εδώ, οι μινιατούρες που έχει μέσα είναι απίστευτες. Εδώ έχουμε την αράχνη. Βεβαίως. Εδώ είναι η αράχνη. Αυτή φαίνεται κάπως. Έχει και τα κανονικά χέρια, αλλά έχουμε
Και τα πόδια της αράχνης με ιστούς κάπου να φοράει. Άμα την γυρίσεις και πίσω έτσι, θα δεις ότι έχει το υπόλοιπο σώμα της αράχνης. Άμα την γυρίσεις. Α, η υπόλοιπη είναι αράχνη. Εδώ δεν έχουμε το θηλυκό στοιχείο όπως έχουμε στις άλλες. Δεν μας δείχνει κολαράκι το κορίτσι. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Συνεχίζουμε τον Ίκαρο. Mm-hmm. Αυτός είναι ο Ίκαρος και αυτός πολύ ωραία κίνηση. Όλοι ξέρουμε λίγο πολύ την ιστορία του Δέδαλου και του Ίκαρου. Ο επιπόλαιος γιος ο Ίκαρος. Ο επιπόλαιος γιος ο Ίκαρος τι έκανε, πήγε κοντά στον ήλιο και έλειωσαν... Πέταξε πάρα πολύ ψηλά, έλειωσαν τα φτερά του. Γεια σας. Και καταπιστήθηκε στο λιβικό και Ικάριο πέλαγος. Τον έφαγε η αισιοδοξία, όχι, φιλοδοξία. Και ο Ίκαρος ήταν και ο Σιωράς. Ναι, φέρα στους Σιωράς. Και ο Ίκαρος είναι στους Σιωράς. Ο Αίγιστος. Ο Αίγιστος. Τα θυμώσα όλα ρε φίλε, μπράβο. Ωραίος ο Αίγιστος. Αυτός που ήταν, είπα, ήταν λίγο σαν ούνος, ξέρω εγώ, έτσι. Ναι. Είναι λίγο ωραίος και αυτός. Γενικά πολύ προσεγμένη δουλειά σε όλα και τα αντισύματα που επέλεξε να τους βάλουν να φοράνε, τα σπαθιά, τις περικεφαλές. Άρα και εδώ βλέπουμε μια διαφορά στις περικεφαλές, δεν έχουμε σε όλα το ίδιο και το ίδιο. Αυτά που γίναν πιο μετά φαίνονται έπεσε ακόμα καλύτερη δουλειά. Εδώ έχουμε τον... Έκτορα. Α, αυτός είναι ο Έκτορας. Ο Γομάρη μας τον δείχνει. Ο μυθικός πρίγκιπας της Τρίας. Ο μυθικός πρίγκιπας της Τρίας τον κατάφερε ο Αχιλλέας. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Εδώ φαίνεται και εδώ μια διαφορά σε σχέση με τους Έλληνες, με τους αρχαίους Έλληνες, αυτός που είναι Τρώας. Λίγο στην ασπίδα, λίγο στη στολή του, σπαθί του, ξέρω εγώ. Στην ουσία, όχι σε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες, αλλά σε σχέση με τους αρχαίους Αχαιούς, αφού και οι Τρώες Έλληνες ήταν. Οι Τρώες ήταν Έλληνες. Σαν εμφύλιος πόλεμος. Αυτό λοιπόν είναι το δώρο μας από την επόμενη σεζόν του Meeting Battles. Ναι, είναι ο Νορβηγός πολεμιστής που σας έλεγα. Ναι. Είναι το δώρο έκπληξη. Τέτοια, με τέτοια περικεφαλαία και τέτοια αυτό φαίνεται σαν Βίκινγκ όπως είναι, Σκανδιναβός. Γι' αυτό και δεν περιλαμβάνεται σε καμία λίστα πουθενά, κανείς δεν τον ξέρει. Είναι το δωράκι μας. Ωραία, αυτός παίζει να είναι κύριος, για να είναι μόνο ένας. Νομίζω ότι είναι τρουπ, μάλλον. Μα είναι στο μέγεθος του ήρωα, των ηρώων, νομίζω. Θα δούμε, θα φανεί, θα το συγκρίνουμε. Αυτό μήπως είναι όντως κανένας ήρωας, γιατί στο μέγεθος των ηρώων... Θα το μάθουμε το 2019. 2019 βγαίνει το άλλο σκέλε. Ναι. Εδώ έχουμε τον... Ο Ευρύθιος. Έχουμε τον Ευρύθιο με το σούπερ εξελιγμένο τόξο του. Διπλό τόξο. Διπλό τόξο. Ήταν τόσο δυνατός που μπορούσε να εκπαιξεύει δύο βέλη μαζί. Σόπα ρε φίλε, βλέπουμε εδώ και κάτι κεφάλια, ξέρω έτσι, εδώ έχει δεμένο, ξέρω εγώ και καλά. Ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Όχι, εδώ βλέπω διαφορές μιατούρες. Σε σχέση με το core box, δηλαδή όλοι έχουν διαφορετικές στολές, διαφορετικό στήσιμο. Εντάξει, περικεφαλαία του είναι αρκετά ίδια. Αλλά εντάξει. Αυτό ας πούμε χρησιμοποιούσε σαν σκούπα. Όταν βγάζανε τις περικεφαλές μπορούσαν να σκουπίζουν εμάς. Πάρα πολύ όμορφη μινιατούρα και αυτή. Συνεχίζουμε. Έχουμε εδώ έναν ήρωα πάλι, λογικά. Ορφέας. Α, Ορφέας. Βασικώς αυτός έστερνε τον ύπνο, τα όνειρα, τι έκανε. Ή όχι, ο Ορίωνας ήταν. Ο Ορφέας είναι ο κλασικός με τη λύρα, ο οποίος έχασε την Ευρυδίκη. Κατέβηκε κάτω στον Άδη να την πάρει. Ο Άδης συγκινήθηκε από το τραγούδι του, του την έδωσε. Με τον όρο μέχρι να βγει από τον Άδη να μην κοιτάξει πίσω του. Δυστυχώς λίγο πριν βγει έξω, γύρισε πίσω να κοιτάξει αν η Ευρυδίκη τον ακολουθούσε. Την πάτησε. Και την έχασε για πάντα. Κακός, εδώ έχουμε. Ο Μάρσιας. Σάτυρος. Σάτυρος. Με φλογερά. Ναι, βέβαια. Με διάβλο για την άκρη. Διάβλο, είναι σωστά, διάβλο. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Κλασικός σάτυρος, κάτω έχει τα πόδια τράγου. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Επίσης μια γραμμάτη μηνιατούρα. Αυτή τώρα όλοι οι ήρωες είναι, αν δεν κάνω λάθος. Και ήχο. Ήχο. Και αυτή πάρα πολύ όμορφη. Όχι, εντάξει, αυτή δεν θα την βάλουμε συναγωνισμό με τις άλλες. Α, τώρα που γυρνάμε πίσω, έτσι και εντάξει, καλή. Καλή και αυτή, με πολύ ωραία κίνηση. Έχουμε εδώ και στο πρόσωπο εξαιρετική δουλειά. Πάρα πολύ ωραία και αυτή. Συνεχίζουμε. Ο Σύσυφος. Ο Σύσυφος, ο οποίος την είδε Άτλας. Ο οποίος είναι του κυριότερου μύθου των αρχαίων Ελλήνων. Όπου τον τιμωρεί, επειδή κοροϊδεύσε το Δία δύο φορές, τον τιμώρησε ο Δίας να σέρνει μονίμως αυτό το βράχο στην κορυφή ενός βουνού. Και μόλις φτάνει στην κορυφή, ο βράχος να κυλάει προς τα πίσω. Κυλάει προς τα πίσω. Θυμίζει λίγο τον ύφεστο, τον Προμηθέα. Το βράδυ τον έτρωγε. Κάπως έτσι. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Δύο από αυτά. Δύο από αυτά. Α, αυτοί είναι οι Μυρμιδόνες. Είναι οι Μυρμιδόνες, είναι troops. Έχουμε και το Μυρμίγκι, φίλε. Αυτό είναι γαμάτο. Έχουμε το Μυρμίγκι σε σύμβολο στην ασπίδα. Πώς είναι το Λάμδα. Τι λες, όχι, εντάξει, αυτή είναι η Λάμδα. Άμα βάζανε και εδώ το Λάμδα, εντάξει, θα ήταν για ξύλο. Όχι, όχι, εδώ μου φαίνεται πως έγινε πιο προσεγμένη δουλειά γενικά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίοι και αυτοί. Πάμε στο δεύτερο φύλλο με μινιατούρες, το οποίο ένα sneak peek για όλα μαζί φαίνεται πολύ γαμάτο, με τέρατα, με θεούς, με ξέρω εγώ. Πάμε να μπούμε και εδώ σιγά σιγά.
Να τη συγκρίσουμε με τα μεγάλα, ναι. Από το τούμπανο. Πώς τον είπαμε, Τίτιο αυτόν. Ναι, ο Τίτιος. Αυτός είναι ο Τίτιος, το οποίο είναι σαν στοιχείο της γης, σαν έλεγμα της γης, σαν γκόλεμ, ξέρω εγώ. Αυτός, σε αυτόν και αν έπεσε πολύ δουλειά. Κοίτα εδώ. Πέτρα στην πέτρα, πάρα πολύ ωραίος και αυτός με πάρα πολύ γαμάτη λεπτομέρεια, από ό,τι φαίνεται. Και μεγάλη βαριά μινιατούρα. Πάρα πολύ όμορφος και αυτός. Συνεχίζουμε. Ο Μπόλωνας. Εδώ έχουμε. Α, μια σκηνή. Θεός. Ναι. Α, και τον Τίτιο σαν Θεό τον έχει. Έφυγε τόσο μεγάλο. Τον Τίτιο τον έχει σαν Τιτάνα. Σαν Τιτάνα. Σαν μικρό Τιτάνα. Μικρό Τιτάνα. Εδώ έχουμε τον Απόλλωνα. Αυτός είναι Θεός γι' αυτό και είναι τόσο το μέγεθός του. Πολύ γαμάτος και αυτός. Εντάξει, τα πιο μεγάλα, αυτό που έχουν πιο μεγάλη κλίμακα, εννοείται έχουν και καλύτερη λεπτομέρεια. Αλλά ακόμα και στα μικρά έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ ωραίος. Συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε τον Ερμή. Αυτός να είναι ο Ερμής λογικά. Πάρα πολύ ωραίος. Έχουμε και το σκύπτρο του. Πολύ ωραίο. Αυτό το σκύπτρο του μέσα. Το κυρίκιο Νάντρο. Το κυρίκιο Νάντρο. Αυτό δεν θυμίζει τον Ερμή, τον Τρισμέγιστο. Το ίδιο είναι. Το ίδιο σκύπτρο δεν είχαν. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Και τα φτερωτά σανδάλια όπως μας τα παρουσιάζει. Ωραία μας τα παρουσιάζει και με την περικεφαλαία του έτσι. Φτερωτή κάπως. Πάρα πολύ ωραίος. Α, εδώ έχουμε ήλιος. Τον ήλιο. Ναι, ο Θεός ήλιος. Λογικό ναι, δεν είναι αυτό εδώ παρέλειψα. Αυτός είναι ο ήλιος. Μης πάνω στους μης. Μης πάνω στους μης, ναι, το είδαμε γι' αυτό. Αυτός δεν έχει 6 ούτε 8 pack. Αυτός έχει 12 pack. 12 pack ή κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Εντάξει, παντού βλέπουμε το σύμβολο του ήλιου σε αυτά που φοράει στη ζώνη του, στις επιγονατίδες του και κρατάει αυτό το μαστίγιο. Λογικά αυτό θα είναι πύρινο. Πώς? Φραγγέλιο. Φραγγέλιο. Αυτό λογικά θα είναι πύρινο, θα καίει τίποτα. Ναι, δεν μπορεί. Μια και είναι ο ήλιος, πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Και αυτός είναι Θεός, εξού και το μέγεθός του. Εδώ έχουμε την πανέμορφη. Είναι η τρισυπόστατη Εκάτη. Παρατήρησε ότι έχει τρία κεφάλια στην ουσία. Τρία πρόσωπα. Η Εκάτη. Τρίπρόσωποι. Γινόντας θα δεις τα τρία πρόσωπα. Ναι, ναι, ένα πίσω, εδώ όντως. Μαλλιά, εντάξει, μαλλιά έχει όλα, για όλα τα κεφάλια, γι' αυτό είναι τόσο πολύ το μαλλί. Ωραία, έχουμε κάποια φίδια, βλέπουμε έτσι εδώ. Και, ναι, όντως έχει τρία πρόσωπα. Ένα μπροστά και δύο πίσω. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή, και αυτή η θεά, έτσι γι' αυτό είναι. Ναι, θεά της νύχτας. Η θεά της νύχτας. Την Εκάτη, μπράβο την Εκάτη. Η δικιά μας η θεά είναι αυτή. Η θεά της νύχτας. Εδώ έχουμε αυτό το ένα βασιλίσκο ή δράκος. Δράκος της Θήβας. Δράκος της Θήβας. Κάνα βασιλίσκος που είναι. Πώς τον περάσαμε πριν τίποτα. Ο βασιλίσκος είναι σε expansion. Α, είναι σε expansion ο βασιλίσκος. Πάρα πολύ όμορφος και αυτός. Ωραίος. Ο δράκος της Θήβας. Και αυτός ένας μύθος που δεν ήξερα. Ο δράκος της Θήβας. Τι παίζει με αυτόν τον μύθο. Πάρα πολύ γαμάτος και αυτός. Και αυτό είναι τέρας και αυτό και τόσο μεγάλο. Και εδώ έχουμε τον Πάνα. Είναι ο Πάνας, είναι ο τελευταίος μας θεός. Τελευταίος μας θεός. Ένας από τους ομορφότερους θεούς που υπάρχουν. Και σκέφτεσαι ότι όλα αυτά είναι δώρο. Όλα αυτά είναι δώρα, ναι. Τι λες τώρα. Και δηλαδή όσοι δεν πήραν, ας πούμε, το. Όσοι δεν προλάβαν την καμπάνια, απλά δεν θα μπορούν να πάρουν αυτές τις μινιατούρες σε νορμάλ τιμή. Μόνο κάνα eBay, κάνα αυτό και πανάκριβες. Σε πολύ τσιμμένη τιμή. Σε πολύ τσιμμένη τιμή. Και όχι όλες μαζί, να φανταστεί. Ανάλογα. Ανάλογα. Τώρα επειδή είναι σε Pandora's Box, πιθανότατα θα πουλιέται ως κουτί, αλλά σε τι τιμή. Και ναι. Τώρα το πουλάνε 200 ευρώ μόνο αυτό, 300 ευρώ ξέρω εγώ μόνο αυτό. Για κάποιον που τα θέλει πάρα πολύ ωραίο και ο Πάνας. Λέω, μπαίνουμε στα troops. Ναι, να πιάσουμε τα troops. Και βέβαια αυτά είναι κάποιοι ήρωες, αυτοί είναι οι πολίτη. Από τους τελευταίους ήρωες. Άρχισε. Έχει μέσα. Θρηλυκή βασίλισσα των Αμαζόνων. Αλλιώ είδαμε πρόσωπο, πίσω ξεβράκου την. Άρχισε. Όχι, έτσι την έχουν έτσι, με ένα θόγκ α πούμε. Πάρα πολύ όμορφη. Και έχει πολίτη. Η μητέρα του Wonder Woman, για όσου είδαν πρόσφατα του Wonder Woman, το Justice League. Αυτό πρέπει να είναι η Μίδια. Εδώ συνεχίζουμε. Α, ναι, αυτή όντω πρέπει να είναι η Μίδια. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Σκότωσε όλα τα παιδιά τη. Ή όχι. Ναι, ναι, αυτό είναι ο μύθο. Ή μπορεί να την πει και. Από την αργοναυτική εκστρατεία. Multimedia. Την αργοναυτική εκστρατεία. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Αυτή την έχει σαν ηρωίδα. Ναι, ναι, βέβαια. Πες με τη Μίδια σαν ηρωίδα. Αυτό εδώ τώρα. Εδώ έχουμε όπως και, και στην προηγούμενη φορά έχουμε σκυλιά τα λαγωνικά τη κόλαση σε διαφορετικό στήλ. Σε διαφορετικό στήσιμο. Ε. Ναι, ναι. Αυτά είναι δεμένα, ας πούμε, έχουν, φαίνεται ότι έχουν γάζες. Ξέρω, τρία έτσι. Από αυτά. Τρία σκυλιά τη κόλαση. Λίγο πιο διαφορετικά, αλλά είναι το ίδιο τρούπ μετάλλο θεωρείται. Ναι, είναι το ίδιο τρούπ. Απλά έτσι για να μπορεί να παίξει απλά με τι μορφέ του. Ωραία, καλό αυτό. Αυτοί είναι καινούργοι εξφενδονιστέ, α πούμε. Είναι οι σφενδονιστέ, οι artillery men όπω του λέει. Τη κόλαση του κάτω κόσμου. Πετάνε εδώ αυτέ τι μπάλε φωτιά και εδώ πολύ ωραία μικροδουλειά στο κεφάλι του, α πούμε, όπω είναι. Φαίνεται μέσα ότι είναι νεκροκεφαλή. Πάρα πολύ ωραία. Και μια τσάντα με αυτέ τι μπάλε, α πούμε, ίσω είναι από φωτιά, ξέρω εγώ. Τύπου χειροκρότημα. Τέσσερι από αυτού. Τέσσερι τέτοιου οπότε έχουμε. Εδώ έχουμε του
Τοξότες. Ναι, οι τοξότες. Απλή τοξότες, όπως μας έλεγε ο Τοξότες. Έξι τοξότες. Αυτά είναι τρουπάκια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Άχισε. Πάρα πολύ ωραίοι και αυτοί. Αυτοί έχουν και λίγο διαφορετικό στήσιμο. Αυτός φέρνει και λίγο για Ρωμαίος. Πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να είναι ιερός. Αυτός παίζει να είναι ιεράς. Λίγο πιο μεγάλος. Λίγο πιο μεγάλος. Αυτός πρέπει να είναι ο Ιάσονας. Ναι, ναι. Αυτός όντως είναι ήρωας, γιατί είναι μόνος του και φαίνεται λίγο πιο μεγάλος σε σχέση με τα άλλα τουρπάκια. Παίζει να φοράει ήδη το χρυσό μαλλοδέρας. Ενδεχομένως. Ναι, ναι, το χρυσό μαλλοδέρας πλέον αυτό. Έτσι φαίνεται εκεί σαν τέτοιο πάρα πολύ ωραίος. Οπότε αν βαφτεί αυτή, θα βαφτεί χρυσή, πιστεύω. Ναι, ναι, λογικά αυτό είναι. Πίσω έχουμε και το πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Για σπίδα του, τι δείχνει, μας έχει ένα κένταυρο, κάτι. Κάτι θα συμβολίζει αυτό, τίποτα κάνει εκπαιδευτή του, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Συνεχίζουμε με τρουπάκι. Εδώ έχουμε. Α, τα Σπαρτί. Είναι οι Σπαρτί, ναι. Τέσσερις από αυτοί. Σπαρμένοι δηλαδή. Σπαρμένοι, ναι. Θυμάμαι εκεί δηλαδή την αργοναυτική εκστρατεία, την ταινία εκεί που τους παίρνει άλλοι και βγαίνουν αυτά τα σκελετάκια, ας πούμε. Έτσι, αξιμή σκελετάκια τα λέω. Έσπερναν δόντια δάρακου και έβγαιναν πολεμιστές. Ναι, οι Σπαρτί. Άχρηστο ήταν αυτό, σαν μήνυμα ήταν, δεν έκανε τίποτα. Τα άκουσαν. Στο παιχνίδι όμως κάνει. Στο παιχνίδι κάνει ζημιά, ε. Ωραία, και αυτό τρουπάκι εννοείται. Συνεχίζουμε. Αυτό εδώ είναι ανοπλήτη. Α, όχι. Αργοναύτες πρέπει να είναι. Αργοναύτες, ναι, ναι, έχουν και το σήμα του χρυσό μαλλοδέρα στην ασπίδα του. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Τρεις από αυτοί. Τρεις αργοναύτες λοιπόν. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία και αυτοί. Όλες οι μινιατούρες μία και μία. Και εδώ το είδες, το λάμδα ξέφυγε. Είδαμε λάμδα καθόλου. Όχι. Ξέρω, έχουμε ξεφύγει από το λάμδα. Όχι, καλό αυτό. Το κουτί δεν πρέπει να δούμε καθόλου λάμδα. Ωραίο. Αυτή είναι σάτυρη. Ναι. Και αυτή η τρουπάκι, πώ έχουμε από αυτού. Έχουμε τρεις σάτυρους. Ωραίος και ο Σάτυρος, πολύ ωραία μας το δίνει. Γομάρι και αυτός, εντάξει, γενικά και οι άντρες και οι γυναίκες, καλλίγραμμοι, γυμνασμένοι. Αλλά μας ενδιαφέρουν κυρίως οι γυναίκες. Εδώ έχουμε... Τι, Σπαρτί. Σπαρτί σε άλλη εκδοχή. Σπαρτός σε λίγο διαφορετική εκδοχή. Με δόρυ και όχι με ξύφος. Με δόρυ. Και αυτός, άλλη τρεις από Σπαρτί. Τρεις Σπαρτί σε αυτή την έκδοση. Ναι. Πάρα πολύ ωραία και αυτά. Αφού είδαμε όλα τις μινιατούρες από το Pandora's Box, πάμε να δούμε σιγά σιγά και τις καρτέλες που έχει. Έχουμε εδώ κάποιες καρτέλες, τις οποίες βλέπουμε εδώ, αυτός είναι ο Τιτάνας του Άτλα, ξέρω εγώ, και του Τίτιουρ. Ο Τίτιουρ τον έχει σαν θεό. Σαν μηντάστα, σαν θεό. Και εδώ έχουμε εντάξει τα Corinthian Skeleton και Skeleton Corinthian. Αυτό όμως είναι το γαλλικό, ρε. Όχι, όχι. Είναι προς πίσω. Είναι προς πίσω. Ναι, πίσω είναι όντως τα γαλλικά. Ναι. Πίσω είναι όντως τα γαλλικά. Ξεχάσαμε να το συμπληρώσουμε αυτό. Εδώ έχουμε από τους νέους ήρωες. Περσεφόνη. Α, όχι, θεούς βασικά βλέπω εδώ κυρίως και έναν ήρωα. Μας λέει και ο καθένας τι είναι. Μας λέει ότι αυτός είναι ασάζινα. Ας πούμε, αυτός κάνει πάνινγκ, σούτι, στάρ και τα σχετικά. Αφροδίτη και πίσω τα γαλλικά. Πάρα πολύ ωραία καρτέλα αυτή. Συνεχίζουμε στην επόμενη καρτέλα, η οποία είναι. Α, ήρωες έχουμε εδώ. Τον κρύπαμε είναι οι ήρωες. Και εδώ μας λέει επίσης τι κάνει σχεδόν. Α, όχι, βασικά αυτά πρέπει να είναι τα σκύλ τους. Είναι ο Φάρος και η Eagle Eye και τα σχετικά, ναι. Worship Tone, πάρα πολύ ωραία καρτέλα και αυτή. Και πίσω κλασικά έχει τα γαλλικά. Η Ho, πάρα πολύ όμορφη. Να συμπληρώσουμε. Εδώ συνεχίζουμε και με τέρατα. Έχουμε τη Μηδία. Έχουμε Μηδία, έχουμε εδώ. Α, έχουμε κάτω και τρία τέρατα. Και Λάιρο Φόρε, μεταξύ των άλλων πριν τον είχε το Δίτιο, τον είχε πράσινο. Πες, δεν είχε τα τέρατα. Ναι, τα τέρατα, ναι. Α, ο Δίτιος, οπότε είναι τέρας. Μάλιστα, Μάρσια, Ιάσονα και τα σχετικά. Τι έκανε, έφυγε πάντα. Και εδώ έχουμε άλλο ένα με τέρατα. Έχουμε εδώ, ναι, με online βλέπω, τις Ρέες βλέπω, Πίθωνα για τα σχετικά. Πάρα πολύ καμά τις καρτέλες και αυτές. Όπως είπαμε πριν που είδαμε που βολεύει με αυτό εδώ που έχουν για να παίζεις. Εν τω μεταξύ, εδώ δεν είχε έξτρα από κοινά. Αλλά λογικά δεν χρειάζεται, ήταν αρκετά εκεί. Πάρα πολύ ωραία και αυτά. Για κλείσιμο θα δούμε τα δύο mini expansion, όπως είπαμε, το ένα του Άτλα και το άλλο τους τρεις κριτές του κάτω κόσμου. Και ναι, και τα extra board games, τα οποία όπως είπαμε είναι τις θερμοπύλες. Ναι, έχει το σχέδιο των θερμοπυλών. Το χάρτης, ας πούμε, των θερμοπυλών. Και αυτά, όπως είπαμε, το πρώτο mini expansion ήταν δώρο της καμπάνιας, ας πούμε, που βγάλανε. Ό,τι θα βγάλουν, αυτό εδώ αγοράστηκε κανονικά, ήταν μέσα σε όλο το πακέτο. Αυτά νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε να τους βλέπουμε και αυτούς. Ας ξεκινήσουμε με τους κριτές του κάτω κόσμου, οι οποίοι κάναν κριτική επιτροπή για το ποιος θα περάσει ή όχι. Γυρνούσαν και καρέκλες από το The Voice. Εδώ να πούμε ότι εντάξει, δεν έχει τα κουτιά τους, παρόλα αυτά είναι ίδια σε σχέση με τα άλλα. Κάτω μας γράφει κλασικά Minilith και ξέρω εγώ, και όχι, Monolith και Mythic Games. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται αυτό. Και είναι αυτοί οι τρεις εδώ, οι οποίοι είναι οι
Ο Ακάκιος, πώς τον είπαμε? Ο Έακας. Ο Έακας. Ο Λαδάμανθης και ο Μήνος. Εντάξει, απλά έχουμε αυτές τις τρεις μηνιατούρες μέσα. Α, βλέπω έχει και κάρτες. Λογικά έχει τις κάρτες του τίποτα. Ναι, καλό αυτό. Έχει και stat clips. Ω, έχει και stat clips. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Πόσο περιποιημένη είναι, εντάξει. Δεν είναι απλά τρεις σχήμα μηνιατούρες μέσα. Έχουμε μέσα εδώ. Είναι κάρτες χαρακτήρων, είναι για το παιχνίδι. Τα στατιστικά έχουν και μετά στη ζωή σου. Αυτές οι τρεις κάρτες των χαρακτήρων. Α, τον ένα, τους δύο μας τους έχεις ήρωες. Και ένας τεράς. Στην ουσία ο ένας είναι τέρας και οι δύο είναι ήρωες. Ναι. Από το χρώμα, να έτσι το έμαθα και εγώ. Ωραία, πάρα πολύ ωραίες αυτές οι κάρτες. Έχουμε εδώ αυτές τις κάρτες. Είναι οι κάρτες ενεργοποίησής τους. Α, κάρτες ενεργοποίησης. Καλό και αυτό. Έχουμε εδώ ο Ραδάμανθος, ο Μήνος και ο Έακας. Το Μήνο έχει σαν τέρας ή σαν θεό, ξέρω εγώ. Ναι. Και τους άλλους έχει σαν ήρωες. Πάρα πολύ ωραία. Τα στατιστικά αυτά είδαμε και πριν, αυτά που κουμπώνουν στις κάρτες για να παίζεις με τα στατιστικά τους. Και οι τρεις γαμάτες μινιατούρες. Ο πρώτος, ο Έακας, ο οποίος έχει πάρα πολύ ωραίος. Έχουμε εδώ το στυλ. Α, και αυτή η ελληνική μυθολογία, έτσι. Ναι, είναι κανονικά. Και δεν κάνει κάτι στον κάτω κόσμο, ξέρω εγώ. Κάτι θα κρίνανε εκεί πέρα τα παιδιά μας. Πάρα πολύ ωραίος. Συνεχίζουμε με τον Μήνο. Με τον Αδάμανθο. Α, ο Ραδάμανθος είναι αυτός. Mm-hmm. Είναι ο Ραδάμανθος. Αδάμανθη, πώς είναι. Ραδάμανθης. Ραδάμανθης. Ο Ραδάμανθης. Αυτούς και αυτούς δεν τους έχω ακουστά. Ευτυχώς από θέμα μυθολογίας, ο αυτός πίσω έχει και διάφορες σουλές, ξέρω εγώ και αυτά. Πάρα πολύ ωραίος. Αυτοί πρέπει να έχουν τις ίδιες ασπίδες. Ναι, και όλα την ίδια ασπίδα πρέπει να έχει πίσω. Ναι, έχουν το ίδιο σήμα. Και ο Άδης πρέπει να το έχει αυτό το σήμα. Δεν θυμάμαι τώρα καλά. Και ο Μήνος, ο οποίος Μήνος είναι και τέρας. Γι' αυτό λογικά είναι και λίγο πιο μεγάλος. Ο αυτός είναι γαμάτος. Μεγάλη μηνιατούρα. Και πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Και εδώ είναι κούφι. Αχ, μέσα νεκροκεφαλές, ρε φίλε. Νομίζω, ναι, σαν νεκροκεφαλές φαίνονται αυτά μέσα. Ναι, όντως έχει μέσα νεκροκεφαλές. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Και τώρα πάμε στην τελευταία και μεγαλύτερη μηνιατούρα που έχουμε ως τώρα. Αν και θα έχει μεγαλύτερη σε αυτό το παιχνίδι, όπως είπαμε. Άλλους τέσσερις Τιτάνες, εκ των οποίων οι δύο είναι μεγαλύτεροι από τον Άτλα. Τον Άτλα, ο Άτλας, εντάξει, θα δούμε και το σκέλ του Τιτάνων ή θα έχει ίδιο σκέλ με τα. Όχι, είναι σκέλ δικό του, είναι το μεγαλύτερο σκέλ του Τιτάνων. Α πούμε, ναι. Αυτό νομίζω δεν το είδαμε μέχρι στιγμής, θα το δούμε τώρα. Όνα σου. Αυτό κι αν είναι. Αυτό εντάξει, είναι ένα σκέλ μόνο του. Τι λε τώρα. Πάρα πολύ ωραία σκέλ. Αυτό δεν έχει μέσα κάρτα, γιατί τι κάρτε του και αυτά τα είχε στο προηγούμενο. Ο οποίο εντάξει είναι και βαρύ και πάρα πολύ μεγάλο. Και αν οι άλλοι είναι μεγαλύτεροι από αυτόν, αχ, τι να λέμε τώρα. Του παίρνει ο Αγίος, αυτό είναι ο Άτλας. Ο οποίο Άτλας κανονικά δεν ήταν να κρατήσει τη γη, ξέρω εγώ και καλά. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και αυτό είναι το scale του Τιτάνα, όπως είπαμε, ένα τεράστιο scale. Τώρα νομίζω μπορούμε να συγκρίνουμε όλα τα scale ακόμα καλύτερα, μια και του έχουμε όλου. Ακόμα πιο γαμάτη λεπτομέρεια, αλλά είναι τεράστιο και πάρα πολύ βαρύ. Τώρα, βασικά πριν συγκρίνουμε τα scale, α δούμε και το τελευταίο board. Το οποίο τελευταίο board είναι ο χάρτης των θερμοφυλών. Οπα, α, έχουμε και σαν σεναριάκι. Σεναριάκι. Μερικά σενάρια, ναι. Για αυτό το. Για το συγκεκριμένο, ναι. Το συγκεκριμένο χάρτη, και βλέπουμε εδώ θερμοπύλες και το αγγλικό και το γαλλικό. Ω, αυτό είναι. Ναι. Τι λες τώρα, ρε φίλε, είναι τα στενά των θερμοπυλών. Και εδώ ήταν. Μάλιστα, που... εδώ είναι νεκρή, είναι και το τείχος που φαίνεται και στην ταινία, το τείχος των νεκρών. Είναι νεκρή. Που το σμπρώχνουν κιόλα και πέφτει πάνω στους Πέρσες. Και τα στενά και καλά είναι αυτά εδώ. Τα στενά, αυτά όπως βλέπεις είναι impassable. Α, δεν μπορείς, έτσι, δεν μπορείς να ανέβεις. Πρέπει να ανέβεις από πάνω. Μόνο οπότε από πάνω στην ουσία πέρας. Αυτό εδώ είναι το στενό, με αυτό εδώ να είναι τείχος και να προσφέρει ύψος. Έτσι ότι το 3 είναι πάνω στο. Οπότε τυπικά τα στενά των θερμοπυλών είναι αυτό εδώ. Εδώ ακριβώς. Δύο θέσεις. Δύο θέσεις. Μία σε δύο. Εδώ πολεμούσαν, ας πούμε, όπως ήταν τότε και καλά. Ωραία, πάρα πολύ ωραία απεικόνηση βλέπουμε και εδώ. Και από πίσω. Από πίσω είναι θάλασσα. Θαλάσσιος χάρτης. Α, όχι θαλάσσιος χάρτης. Ναι, ο οποίος δεν μπορεί να παιχτεί βέβαια έτσι όπως είναι τώρα το παιχνίδι. Μόλις έρθει όμως το expansion του Ποσειδώνα που έχει πλοία, έχει φάλους και, έχει πολλά θαλάσσια τέρατα. Έχουμε ωραία. Και εμείς εδώ θαλάσσια τέρατα, αλλά δεν μπορούν να παιχτούν μόνο. Θαλάσσια τέρατα κάποια είδαμε όντως είναι απλά δεν μπορούν να παιχτούν. Η Ήδρα μπορεί να παιχτεί κανονικά, οι Σιρήνες μπορούν να παιχτούν κανονικά. Γιατί δεν έχουμε βάρκες, έτσι. Σιρήνα δεν είδαμε, είδαμε Σιρήνα όχι. Όχι, η Σιρήνα είναι μέσα στο Ποσειδώνα το expansion. Εκεί έχει καράβι. Περιμένουμε να το δούμε και εκείνο. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα μέχρι στιγμής. Τώρα να κάνουμε μια σύγκριση. Με τα τέρατα, ας πούμε, και τα γενικά τα scale τους, τις κλίμακές τους. Αυτός είναι Τιτάνας, είπαμε έτσι. Αυτός είναι Θεός,
ο Πάνας. Τι έχουμε μετά, έχουμε τέρας. Το τέρας, τώρα τυχαία τα πιάνω, εντάξει. Μετά έχουμε ήρωες, οι οποίοι ήρωες ας πούμε κάναν ήρωα να βρούμε τώρα εσύ. Έχουμε εδώ αυτή εδώ ας πούμε ο Ίκαρος. Βάλε εδώ έναν Ίκαρο ας πούμε για ήρωα. Τώρα είναι εντελώς τυχαία επιλογή όπως τα πιάνω. Και ένα απλό μίνιον να βρούμε, έτσι να δούμε σχετικά τη διαφορά του ήρωα. Αυτό. Έχει μια μικρή διαφορά σε σχέση με τον ήρωα. Αυτές οι τέσσερις είναι οι κλιμάκες. Εδώ βλέπουμε πάμε Τιτάνα, Θεό, Τέρας, Ήρωες και το όχι μίλιον Τρούπερ. Τρούπερ. Το Τρούπεράκι. Είναι πέντε κλίμακες με τις δύο κλίμακες Τρούπερ, να είναι πολύ τρούπερ, κοντά. Ας πούμε, ναι. Οι δύο κλίμακες, α, Ήρωες με, το, με τα Τρουπάκια, έτσι. Είναι σχετικά κοντά. Ωραία. Αυτές οι κλίμακες λοιπόν. Τώρα κάνουμε έτσι ένα στήσιμο γενικό με ό,τι έχουμε δει να τα δούμε μια τελευταία και να κλείσουμε το βίντεο. Εντάξει, και αφού το είδαμε όλα τα επιτραπέζια πιο αναλυτικά, όλα τα κουτιά μάλλον, τα μαζέψαμε μέσα να τα δούμε μια τελευταία όλα μαζί πιο συνοπτικά. Εντάξει, βλέπετε, μας έπιασε ένα ολόκληρο τραπέζι και αν φανταστείτε δεν τα στήσαμε όλα. Έτσι, μια πιο γρήγορη βόλτα, εδώ έχουμε τα τρία βιβλία, το Getting Started, το οποίο είναι για τα πιο γρήγορα ας πούμε, να ξεκινήσει να παίξει το πρώτο σου παιχνίδι τουλάχιστον. Το Rulebook και το Scenario Book, το οποίο έχει μέσα τα σενάρια και αυτά. Εδώ μια καρτέλα, η οποία είναι καλή, που λέει διάφορα tips ας πούμε, και hints και τέτοια, τα οποία δεν χρειάζεται να ψάχνεις κάθε φορά τους κανόνες. Εδώ κάποιες καρτέλες με τα terrain, ας πούμε, τα δέντρα. 3D κιόλας όπως μας το λέει, και έναν βράχο έχει εδώ. Εδώ κάποια token. Κάποιες καρτέλες έτσι για παράδειγμα, ας πούμε, όπως ήταν στο καρτέλες ηρώων. Πόσες λες αυτές? Καρτέλες χαρακτήρων ηρώων, τεράτων, γενικά, ναι. Καρτέλες. Εδώ είδαμε, εντάξει, αυτό ήταν στο Pandora's Box, το expansion, ας πούμε, που ήταν δωράκι που είχε αυτό μέσα το Dice Bag, το γαμάτο. Εδώ έχουμε τα ζάρια, εντάξει, αυτή ήταν η ομφαλή που είπαμε. Που τους είχε πάρα πολύ γαμάτα έτσι, ενώ θα μπορούσε να έχει ένα κομμάτι token. Εδώ ο Atlas, σε αυτό το πακέτο ήταν ο Atlas, η πιο μεγάλη φιγούρα μάλλον που είδαμε στιγμής, πιο μεγάλη μινιατούρα. Και εδώ αυτό το πακέτο με αυτούς τους τρεις τους κριτές του κάτου κόσμου, οι οποίες ο ένας είναι τέρας αν θυμάμαι καλά και οι άλλοι είναι ήρωες. Συνεχίζουμε εδώ, ήταν το Pandora's Box, το οποίο είχε και τα πιο πολλά, μεμονωμένα τουλάχιστον, όλες αυτές τις μινιατούρες. Εντάξει, εδώ μας είχε 86 μινιατούρες αν θυμάμαι καλά. Πίσω μας έχει τους θεούς που είναι οι πιο μεγάλοι και από όλες και τα τέρατα, πιο μπροστά έχουμε τα τέρατα. Εντάξει, από εδώ ποια είχαμε ξεχωρίσει, από εδώ νομίζω είχαμε ξεχωρίσει την Αθηνά. Αν θυμάμαι την Αθηνά λέω, την Αφροδίτη, αν θυμάμαι καλά. Πιο μπροστά, εντάξει, μετά φτάνουμε στα πιο μικρά τρουπάκια και στους ήρωες. Τα τρούπς είναι τα πιο μικρά, εντάξει, έχουμε μέχρι και μια μικρή αράχνη. Έτσι ένα γενικό sneak peek, ένα πάρα πολύ όμορφο επιτραπέζιο με πάρα πολύ γαμάτες φιγούρες. Κάτω κάποιες κάρτες όπως τις είχε. Ανάλογα, εντάξει, κάθε κάρτα ήταν διαφορετική. Πόσες είπαμε αυτές τις κάρτες? Recruit. Έχουμε recruit cards, κάρτες στρατολόγησης. Εδώ κάρτες που έχουν στατιστικά και τέτοια κάρτες, πώς μπορείς να τις πεις αλλιώς. Και εδώ αυτές οι πιο καινούργιες που ήταν στο Divinity Cards. Είναι για θεούς, τιτάνες και τα σχετικά. Κάτω έχουμε και τα δύο boards, τα οποία ήταν στο κανονικό, στο core game. Και να φτάσουμε σιγά σιγά και στο core game, το οποίο είχε αυτές τις μηνιατούρες από τον Κίωνα και μετά. Ο Κίωνας ακόμα ήταν στο Pandora's Box, δηλαδή από εδώ και μετά ήταν θα πει στο core game. Και εδώ κάποια τέρατα, ένα Κέρβερος βλέπουμε, μια Λερναία Ύδρα. Εδώ πιο λίγες καταστάσεις, μετά ήρθαν τα πολλά πολλά. Μπροστά κάποιοι ήρωες και κάποια τρουπάκια. Και εδώ κάποιες κάρτες. Συνεχίζουμε, εδώ έχουμε και άλλες. Να, ναι, αυτό το πολύ γαμάτο που είχαμε, πώς τα πάμε αυτά? Stat clips, να, ναι, τα stat clips τα οποία μπορείς να παίζεις με τα στατιστικά εδώ ανεβοκατεβάζοντας τα. Και άλλες κάρτες, εδώ έχουμε και άλλες στίβες ολόκληρες από κάρτες. Αυτό ήταν, παιδιά, λίγο πολύ το επιτραπέζιό μας. Ένα πάρα πολύ ωραίο επιτραπέζιο και πάρα πολύ μεγάλο. Όπως είπαμε, εδώ είναι το core επιτραπέζιο. Οπότε κάποιος, αν το πάρει αυτό από κάπου, ας πούμε, θα είναι αυτό εδώ. Αυτό δεν μπορείς να το βρεις πέρα από κάνα eBay, τίποτα σε πιο τσιμπημένες τιμές, αν το πουλήσει κάποιος. Μετά τα υπόλοιπα τα έχεις πάρει, δεν τα βρίσκεις, νομίζω. Ναι, ναι, λίγο πολύ τα βρίσκεις. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ θα βρεθούν. Αυτά, παιδάκια μου, τώρα θα δούμε, επειδή το βίντεο βγήκε μεγάλο, λογικά θα σπάσει σε δύο κομμάτια και αυτό παίζει να είναι το δεύτερο κομμάτι, οπότε θα σας χαιρετήσουμε εδώ. Όπως είπαμε, ήταν μαζί μας ο Μάκης, μας βοήθησε αυτό. Καλά το Μάκη, και ευχαριστούμε πολύ τον φίλο Αλέξανδρο που μας έδωσε αυτό το επιτραπέζιο να το ανοίξουμε και μας βοήθησε και όλα στο unboxing του. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, παιδιά. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα καμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, τα talk show που έχουμε κάθε Τετάρτη μετά τις 11 για geek συζητήσεις, τα gaming studies κάθε Κυριακή μετά τις 10 και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.